Απάντηση στο ψήφισμα του Συλλόγου Γυναικών Μυτιλινιών, το οποίο αναφέρεται στη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου του χωριού, έδωσε η συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, κυρία Ευτυχία Δήμου. Έγινε μία εξ ολοκλήρου αλλαγή, αναβάθμιση του ιατρείου αυτού, καθώς βλέπετε κι εσείς τους χώρους μας. Όσο για για αυτά που λέει ο Σύλλογος, υπάρχουν μερικές ανακρίβειες. Και οι ανακρίβειες όσον αφορά τη στελέχωση από θέμα υλικών, το βλέπετε άλλωστε κι εσείς, το ιατρείο είναι στελεχωμένο πλήρες και από θέμα καρδιογράφου που λέει ο Σύλλογος και από θέμα απνιδωτήριο οξυγόνου και όχι μόνο αυτά και πολύ περισσότερα. Ανοίγοντας κάθε ντουλάπι από εδώ, θα δείτε ότι είναι γεμάτο από το υλικό. Φυσικά αυτό δεν αγγίζει το πόσο έχει προσπαθήσει ο γιατρός, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και 2 χρόνια το ιατρείο, από την απλή μεταφορά των πραγμάτων και τη μετακόμιση μαζί με ανθρώπους συλλογικά που πρόσφεραν τα μέγιστα στην οργάνωση αυτού του χώρου, μέχρι και την ιατρική του ιδιότητα, που βρίσκεται ένα στιγμή και ώρα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όσον αφορά για το Σύλλογο, που γράφτηκαν μερικά πράγματα, εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Φυσικά, ο κάθε Σύλλογος θέλει να έχει όσο γίνεται πολύ περισσότερα για το χωριό του. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ψήφισμα, οι γυναίκες του χωριού ζητούσαν την πλήρη στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό, 2 γιατρούς γενικής ιατρικής, ΜΕΑ και νοσηλεύτρια, καθώς και την καθημερινή του λειτουργία. Σαφείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα έδωσε η κυρία Δήμου, αναφέροντας ότι το συγκεκριμένο ιατρείο τα 2 τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εντελώς όψη. Πολύ σωστά ζητάει νοσηλεύτρια, όμως τα περιφερικά ιατρία δεν ενδείκνυται πλέον. Ζητάει και μάμο με ευτή, τον οποίο με ευτή εμείς πρώτοι σαν διοικούσα στο Κέντρο Υγείας στείλαμε σε 2 περιφερειακά ιατρία, Μαραθοκάμπου και Μυτιλινιών, για να καλύψουμε τις ανάγκες και των περιφερειακών, όμως σαν θέση οργανική δεν υπάρχει. Αυτές οι θέσεις ήταν προσωποπαγής. Ο τελευταίο θέση ήταν, από ό,τι θυμάμαι, στον Πύργο. Έκτοτε δεν υπάρχει θέση. Παρ' όλα αυτά, βλέποντας τις ανάγκες, εμείς καλύψαμε τις θέσεις αυτές με τους 2 μευτήρες, μευτές που έχουμε και τη ΜΕΑ μας. Όμως, αν καλυφτούν τα ραντεβού τους αυτές τις μέρες στο περιφερειακά ιατρία, έχουμε σκοπό και να έρθουν και πολύ περισσότερο. Σύμφωνα με τις ανάγκες, λοιπόν, λειτουργούμε και σαν κέντρο υγείας σε σχέση με την περιφερειακά ιατρία. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχαν προκύψει όταν ανέλαβε την λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, στην οποία βοήθησε τόσο ο Δήμος όσο και οι απλοί πολίτες. Η διοικούσα του Κέντρου Υγείας έχει προσπαθήσει να καλύψει και να εξυγχρονίσει τα περιφερειακά ιατρία, και δεν είναι μόνο το ιατρείο των Μυτιλινιών, που συγκριτικά με τις φωτογραφίες που θα έχετε από παλιά βλέπετε την τεράστια διαφορά και νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί είναι ένα στολίδι. Έχουμε επέμβει και έχουμε διαμορφώσει και το ιατρείο του Παγόνδα. Έχουμε ξεκινήσει και στο ιατρείο, μάλλον εξεταστήριο των Δρακαίων, και τώρα συνεχίζουμε και με τα Μεσόγεια. Και φυσικά, οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν αυτούς τους χώρους είναι και αυτοί που δίνουν τη δυνατότητα για να εξυγχρονίσουν και να αναδείξουν το έργο τους σε όποιον τομέα και αν είναι αυτό. Και ειδικά εδώ στο χώρο των Μυτιλινιών, νομίζω ότι μιλάμε για την πλήρη αλλαγή στο χώρο της υγείας σε πάρα πολλούς τομείς.
Στο θέμα αναφέρθηκαν και άλλοι κάτοικοι και τοπικοί σύμβουλοι του χωριού, οι οποίοι συνέβαλαν ώστε το περιφερειακό ιατρείο να παρέχει πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια αρρήστη κατάσταση. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά κάποιες μέρες που δικαιούται και ο γιατρός να πάρει είτε την άδειά του, είτε να έχει στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου εφημερία, απουσιάζει. Όσον αφορά για τα όργανα τα οποία πρέπει να υπάρχουν εντός του ιατρείου, κάποια όργανα σίγουρα υπάρχουν, αλλά και πρέπει να υπάρχει κάποιος που να έχει κλειδί για να μπει μέσα, για να τα χρησιμοποιήσει. Κατά τα άλλα, το ιατρείο είναι μια χαρά και δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των κατοίκων των Μυτιλινιών. Μετά από πάρα πολύ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, φτιάξαμε το ιατρείο τον τελευταίο χρόνο όσο μπορούμε καλύτερο, με τη βοήθεια του Δήμου και με τη βοήθεια του γιατρού όπως το ήθελε για να λειτουργήσει σωστά το ιατρείο. Εδώ λειτουργεί τώρα τουλάχιστον 2 μήνες με ό,τι όργανα έχουμε για να είναι εξοπλισμένο και πιστεύω ότι τα περισσότερα όργανα, αυτά που είναι τα πρώτες ανάγκες, υπάρχουν στο ιατρείο, όπως οξυγόνο, απειδηνωτή και κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα το ιατρείο πρέπει να στελεχωθεί και με περισσότερα όργανα όσο είναι το δυνατόν. Ο γιατρός, ο άνθρωπος παρέχει ό,τι είναι δυνατόν στους κατοίκους εδώ του χωριού και στους γύρω κατοίκους που έρχονται να τον δούνε. Αυτές τις μέρες που του έχουν εξασφαλίσει για να έρχεται εδώ πέρα είναι παρόν. Για τον γιατρό δεν θα πω κάτι ιδιαίτερο. Το λέει εξάλλου το έργο του, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό αυτό το πράγμα εδώ ήταν ένα αχούρι. Με παρεμβάσεις του, τη δική του αυτή, έγινε ιατρείο. Και ακόμα θέλει πράγματα. Ο δεύτερος γιατρός είναι, επιβάλλεται για το χωριό μας. Είναι ένα χωριό με 2.000 κόσμο και δεν μπορεί να τον τραβάς ένα άνθρωπο, να τον έχεις χωρίς άδεια, να τον έχεις χωρίς ρεπό, να τον έχεις χωρίς έτσι, χωρίς αλλιώς. Είναι σοβαρή η δουλειά που κάνει ο γιατρός. Πρέπει να έχει κεφάλι καθαρό και για να έχει κεφάλι καθαρό πρέπει να ξεκουράζεται. Με αφορμή το συγκεκριμένο ψήφισμα και την απέτηση του Συλλόγου Γυναικών Μυτιλινιών για τη στελέχωση του Περιφερειακού Ιατρείου, μίλησε στην πρωινή εκπομπή του 2000 FM ο τοπικός σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας, Ευάγγελος Καπλατζής. Το Ιατρείο των Μυτιλινιών αποτελεί ένα πρότυπο για αγροτικά ιατρία, ίσως και για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, όμως είναι η πραγματικότητα. Πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας ένα όραμα που το ονειρεύτηκε ο γιατρός, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, και το υποστήριξε με πάθος και το ακολούθησαν απλοί πολίτες που συνέβαλαν οικονομικά με τις δωρεές τους. Δηλαδή, ο γιατρός πρότεινε κάποιες αλλαγές, όλοι, αρκετοί οι συμπολίτες μας βοήθησαν με την εργασία τους, δίνοντας κάποια χρηματικό ποσό. Επίσης, βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε το Δήμο απ' έξω. Ο Δήμος επένδυσε ένα σεβαστό ποσό για να γίνει ένας τέτοιος χώρος. Αρρωγό σε όλη την προσπάθεια εξυγχρόνησης του συγκεκριμένου ιατρείου ήταν ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου, καθώς είναι και υπεύθυνος για τα κτίρια που στεγάζουν δομές για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έχει γίνει μια εκβάθρο ανακαίνιση του χώρου. Ένας χώρος σύγχρονος που φιλοξενεί και τους γιατρούς και τους άρρωστους της περιοχής. Μετά από παρότρινση του κέντρου υγείας, και θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά δημόσια και για τον γιατρό τον κύριο Γαλανόπουλο και την κυρία Ευτυχία Δήμα και την κυρία Νεζινιό Σταμούλη και δικές τους παρότρινσεις, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να συμμαζέψουμε λίγο τα αγροτικά ιατρία της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου και το Αγροτικό Ιατρείο Μυτιλινιών και σε όλα τα υπόλοιπα που μας έχει ζητηθεί κάποια παρέμβαση από το Δήμο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια και ανακοινίζουμε όλους τους χώρους. Επειδή ο λαός είναι ο πιο καλός κριτής, καθημερινά όσοι επισκέπτονται το χώρο είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και μπορείς να το δεις και στα πρόσωπα των ασθενών που έρχονται εδώ πέρα, ότι ο χώρος είναι ένα σύγχρονος, ένα ιατρείο. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και το ιατρικό προσωπικό
και συνέχεια αναβάθμιση και των ιατρείων και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς της δημοτικής μας ενότητας. Από την πλευρά του Συλλόγου Γυναικών Μυτιλινιών παρευρέθηκε το πρωί της Τρίτης με την κάμερα της Αμιακής Τηλεόρασης το μέλος του Συλλόγου Γεωργία Φτηνογιάννη, η οποία δήλωσε ότι ο Σύλλογος δεν θα σταματήσει να διεκδικεί για το καλύτερο των κατοίκων του χωριού, αλλά κυρίως των γυναικών. Αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα για την πρόσληψη δεύτερου γιατρού γενικής ιατρικής, καθώς όταν αποουσιάζει ο γενικός ιατρός Γιάννης Γαλανόπουλος θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για δεύτερο, καθώς το συγκεκριμένο χωριό κατοικείται από 2.000 τουλάχιστον μόνιμους κατοίκους, ενώ εξυπηρετεί και διπλανά δημοτικά διαμερίσματα. Όντως στις 26 του μήνα που είχαμε γενική συνέλευση και κλέξαμε νέο ΔΣ, εγκρίναμε και δύο ψηφίσματα. Το ένα από τα δύο ψηφίσματα αφορούσε το ιατρείο και τις σχολικές δομές εδώ στο χωριό μας. Εκείνο που θέλω να δηλώσω είναι ότι είναι γεγονός πως ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, έχει συμβάλει τα μέγιστα και για την επισκευή του ιατρείου που χρόνια ήταν έτοιμα του Συλλόγου Γυναικών και για την αξιοπρεπή εικόνα που εκπέμπει το ιατρείο του χωριού μας, όπως επίσης και για την αναβάθμισή του με το γυναικολογικό τμήμα, που αυτό το είχαμε, για να καταλάβετε, στη δεκαετία του 80. Είχαμε και νοσοκόμα και μαμή και γυναικολογικό τμήμα και δύο γιατρούς. Το αίτημα λοιπόν του Συλλόγου, το βασικό αίτημα του Συλλόγου, γιατί ξέρετε η δράση του Συλλόγου την καθοδηγεί η πηξίδα που λέει ποιες είναι οι ανάγκες μας. Οι ανάγκες των γυναικών, των παιδιών, των χωριανών και όχι μόνο των χωριανών, γιατί σαν περιφερειακό ιατρείο καλύπτει ευρύτερη περιοχή, όπως ξέρετε. Οι ανάγκες μας λοιπόν σήμερα είναι να έχουμε κάθε μέρα γιατρό. Ένας γιατρός λοιπόν, όπως είναι ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, που λειτουργεί άψογα για όσες μέρες του επιτρέπεται να έρχεται στο χωριό. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά, σαν άνθρωπος και σαν γιατρός, είναι ευχαριστημένοι όλοι στο χωριό για αυτό το πράγμα. Όμως δεν αρκεί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε δεύτερο γιατρό και νοσηλευτή. Τώρα, για κάποια πράγματα τα οποία γράφει το ψήφισμα, όπως είναι ο ποινιδωτής, και αυτά είναι μια αστοχία, η οποία όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάθε μέρα γιατρό. Σαν σύλλογος, αυτό θα το διεκδικούμε, άσχετα αν λέγεται ότι μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η ανάγκη, είναι δίκαιο το αίτημα και εμείς θα το διεκδικούμε. Τέλος, η συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, Ευτυχία Δήμου, δήλωσε ότι μία φορά την εβδομάδα επισκέπτεται το δημοτικό διαμέρισμα η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, προκειμένου να πραγματοποιεί προληπτικό δειγματοληπτικό έλεγχο για την νόσο της COVID.